Χριστός Ανέστη, Αλληλούια. Το σημερινό ευαγγελικό επεισόδιο που θα διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Λούκα μας μεταφέρει στο βράδυ της Ανάστασης, ξημερώματα της Δευτέρας θα λέγαμε κάπως έτσι, όταν δύο μαθητές δεν είδαν αυτά που πρόσμεναν και απογοητευμένοι γύριζαν στο χωριό τους την Εμαούς. Ο δρόμος από την Ιερουσαλήμ στην Εμαούς μοιάζει πολύ με τις ζωές πολλών από μας. Είναι ο δρόμος των ονείρων που έσβησαν, των ανεκπλήρωτων προσδοκιών και ελπίδων που δεν άντεξαν, των λαβάρων που μαζεύτηκαν, των σημεών που υποστάλθηκαν. Είναι όταν η πίκρα ποτίζει το στόμα μας και ο αναστεναγμός έρχεται στα χείλια μας και λέμε ήταν ωραία όσο κράτησε. Τώρα άντε να δούμε τι θα γίνει. Οι δύο μαθητές λοιπόν γυρίζουν από εκεί που ξεκίνησαν, όταν γεμάτη ελπίδα έφυγαν από το χωριό και πήγαν να συναντήσουν τον Ιησού από τη Νάζαρετ, που ήλπιζαν ότι αυτός ήταν ο μελλοντικός λυτρωτής του Ισραήλ. Το πρωί εκείνης της μέρας που παίρνουν το δρόμο της επιστροφής προς το χωριό τους είναι απογοητευμένοι. Αλλά αυτός ο δρόμος που το πρωί είναι της απογοήτευσης και της επιστροφής, το βράδυ γίνεται πάλι της επιστροφής αλλά της χαράς και της λαχτάρας να αναγγείλουν τη νέα εμπειρία της Ανάστασης του Ιησού, την οποία έζησαν οι ίδιοι με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά ας ακούσουμε τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Την ίδια εκείνη μέρα, δύο από αυτούς πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 πόδια από την Ιερουσαλήμ και λεγόταν Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα αυτά τα συμβάντα. Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, ο ίδιος ο Ιησούς τους πλησίασε και προχωρούσε μαζί τους. Αλλά τα μάτια τους εμποδίζονταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Και εκείνος τους είπε, «Τι είναι αυτά τα λόγια που τόσο έντονα ανταλλάσσετε μεταξύ σας ενώ προχωρείτε?» Τότε εκείνοι σκύθροποι σταμάτησαν. Και απάντησε ο ένας από αυτούς που λεγόταν Κλεοπάς και του είπε, «Εσύ είσαι μόνος που κατοικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν γνωρίζεις όλα όσα συνέβηκαν σε αυτή την πόλη ετούτες τις μέρες?» Και ο Ιησούς τον ρώτησε, «Ποια?» Και εκείνοι του απάντησαν, «Τα σχετικά με τον Ιησού τον Ναζαρινό, που ήταν ένας προφήτης δυνατός σε έργα και λόγια ενώπιον του Θεού και όλου του λαού. Πώς τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας σε θανατική καταδίκη και τον σταύρωσαν. Και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μελλοντικός λυτρωτής του Ισραήλ. Και τώρα, εκτός από όλα αυτά, αυτή είναι η τρίτη μέρα που αυτά συνέβηκαν. Αλλά και κάποιες γυναίκες από τον κύκλο μας αναστάτωσαν. Όταν πήγαν πολύ νωρίς το πρωί στο μνήμα και μη βρίσκοντας το σώμα του, ήλθαν και μας είπαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων που είπαν ότι αυτός ζει. Τότε κάποιοι από μας πήγαν στο μνημείο και βρήκαν έτσι όπως τα είχαν πει οι γυναίκες, αλλά εκείνον δεν τον είδαν. Αυτός τότε τους είπε, «Ανοείτε και αργεί στην καρδιά για να πιστέψετε όλα εκείνα που είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός και μετά να εισέλθει στη δόξα του?» Και αρχίζοντας από τον Μωυσή και όλους τους προφήτες τους ερμήνευσε όλα εκείνα που ανάφεραν οι γραφές σχετικά με αυτόν. Όταν έφτασαν κοντά στο χωριό που πήγαιναν, εκείνος προσποιήθηκε ότι πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι τον πίεσαν και του είπαν, «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα έφτασε ήδη στο τέλος της».
και μπήκε στο σπίτι για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι, πήρε το ψωμί, ευλόγησε και αφού το έκοψε τους το έδωσε. Τα μάτια τους τότε ανοίχτηκαν και τον αναγνώρισαν, αλλά εκείνος έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους, «Η καρδιά μας δεν φλεγόταν μέσα μας στον δρόμο όταν μιλούσε καθώς μας ερμήνευε τις γραφές?» Και εκείνη την ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν πίσω στην Ιερουσαλήμ και βρήκαν συναθροισμένους τους 11 και όσους ήταν μαζί τους. Και τους έλεγαν, «Πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε και φανερώθηκε στο Σίμωνα». Και εκείνοι πάλι τους εξηγούσαν όσα συνέβησαν στο δρόμο και πώς αναγνώρισαν το Ιησού στον τεματχισμό του ψωμιού. Λόγος του Κυρίου. Ο δρόμος λοιπόν του γυρισμού και της απογοήτευσης δεν είναι πάντοτε μοναχικός. Κάποιος έρχεται να μας συναντήσει, όπως ο Ιησούς πήγε να συναντήσει αυτούς τους απογοητευμένους μαθητές του. Δεν τους επέπληξε, αλλά προσπάθησε να τους ψυχώσει και να τους δώσει κουράγιο, να τους μεταπίσει, και μάλιστα όχι με τρόπο εντυπωσιακό που να μην μπορούν να αμφιβάλλουν, αλλά με τρόπο διακριτικό, με την πειθό της γραφής. Πράγματι με την Ιησού, ακόμα και στη χειρότερη και στην πιο καταστροφική κατηφόρα της ζωής μας, ποτέ αυτή δεν είναι ολοκληρωτική. Ποτέ δεν είναι αδιέξοδη. Πάντοτε υπάρχει ένα μετά. Πάντοτε υπάρχει ένα μέλλον που εμείς μπορούμε να κατακτήσουμε και εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε. Έτσι, ακόμα και στη μεγάλη πίκρα των γεγονότων που έζησαν οι μαθητές με τα γεγονότα του Πάσχα, που τους προκάλεσαν, όπως λένε εκείνοι, αναστάτωση και σύγχυση, αβεβαιότητα και αμφιβολίες, που οι ίδιοι τις ερμήνευσαν ως μορολογές και ανοησίες. Είπαν, «Κάποιες γυναίκες από τον κύκλο μας αναστάτωσαν όταν πήγαν πολύ νωρίς το πρωί στο μνήμα και με βρίσκοντας το σώμα του ήρθαν και μας είπαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων και πως αυτός ζει. Τότε κάποιοι από μας πήγαν στο μνήμα και βρήκαν έτσι όπως τα είχαν πει οι γυναίκες, αλλά εκείνον δεν τον είδαν». Οι δύο μαθητές δεν παρέδωσαν τα όπλα μαχητή. Μπροστά σε αυτή την σύγχυση και στην αναστάτωση προσπάθησαν να καταλάβουν. Προσπάθησαν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον της ζωής τους. Όμως δεν είχαν κάνει τη σωστή ανάγνωση των γεγονότων. Τα ίδια εκείνα γεγονότα στα χείλια του άγνωστου συνοδοιπόρου και με τα ίδια εργαλεία, την γραφή, που εκείνοι δεν είχαν κάνει καλή χρήση, ο συνοδοιπόρος, ο Ιησούς, αρχίζει την αντίστροφη πορεία από την απογοήτευση στον ενθουσιασμό της αποκάλυψης της Ανάστασης. Ο συνοδοιπόρος λοιπόν, λένε οι ίδιοι, αρχίζοντας από τον Μωυσή και όλους τους προφήτες, τους ερμήνευσαν όλα εκείνα που ανέφεραν οι γραφές σχετικά με αυτόν, ξεκινώντας και ερμηνεύοντας το πιο μεγάλο σκάνδαλο που ήταν ο Σταυρός, λέγοντας, «Αυτά έπρεπε να πάθει ο Χριστός και μετά να μπει στην δόξα Του. Ο Σταυρός, ο πόνος, η δοκιμασία, η απογοήτευση δεν είναι ατυχήματα διαδρομής στη ζωή του χριστιανού. Όσο σκανδαλώδη και αν είναι και όσο και παράξενο να σας φαίνεται, είναι συστατικά της ουσίας
της ζωής του χριστιανού. Ανάσταση χωρίς σταυρό δεν υπάρχει, αλλά και ούτε σταυρός χωρίς Ανάσταση υφίσταται. Ο σταυρός για τον καθένα μας έχει νόημα, δηλαδή ο σταυρός, ο πόνος, η δοκιμασία, η απογοήτευση πολλές φορές, έχει νόημα όταν είναι θυσία του εγώ για χάρη του εμείς. Όπως και ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, και μπροστά σε μια τέτοια αγάπη δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει προσωπικό καλό και ευτυχία παρά μέσα από το κοινό καλό. Και πολλές φορές η κατάκτηση του κοινού καλού και η πρόθεσή του είναι αιτία πόνου. Αγάπη δεν υπάρχει πάλι όταν κάποιος κρατά κάτι για τον εαυτόν του. Χρειάζεται η ολοκληρωτική και η άδολη προσφορά στους άλλους. Διαφορετικά, δεν είναι παρά μια πολιτική πράξη και μάλιστα της κακής ποιότητας. Θέλω να πετύχω το κοινό καλό για να είμαι εγώ ο προβεβλημένος, εγώ να δοξαστώ. Οι δύο μαθαίνουν ακόμη ότι το χέρι του Θεού μπορεί να υπάρχει και να ενεργεί και σε καταστάσεις που φαίνεται να είναι απελπιστικά αδιέξοδες. Ωστόσο, ακούγοντας τις εξηγήσεις του συνοδοιπόρου τους, του Ιησού, έκανα τη διαπίστωση. Η καρδιά μας φλεγόταν μέσα μας όταν στο δρόμο μας μιλούσαν, καθώς μας ερμήνευε τις γραφές. Να ο πυρήνας της πίστεως. Η πίστη μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, από ζωή σε ζωή, από εμπειρία σε εμπειρία. Δεν φτάνει να μεταδοθούν μερικές γνώσεις, έστω και αντικειμενικές, αλλά με καρδιά σβησμένη. Χρειάζεται να μεταδοθούν με τέτοιο τρόπο που να συνοδεύονται από χαρά και αγαλίαση, που φλέγει και ζωγονεί την καρδιά εκείνου που μεταδίδει και αγγίζει και θα λέγαμε κολλάει και πυρακτώνει την καρδιά εκείνου που ακούει. Και αυτή η φλόγα της πίστεως, για να κρατηθεί αναμένη, χρειάζεται και ένα εξωτερικό ζωντανό σημείο που όχι απλά να μας θυμίζει κάτι από το παρελθόν, αλλά να μας κάνει να ξαναζούμε εδώ και τώρα τα γεγονότα του εκεί και τότε και να είναι για μας σημεία ταυτότητας. Αυτό το ζωντανό εξωτερικό σημείο είναι τα ονομαζόμενα μυστήρια. Πότε αναγνώρισαν τελικά τον Ιησού? Όταν τεμάχησε τον άρτο και τους τον μοίρασε. Και τότε έγινε κιόλας πραγματικότητα, κάθε φορά που κάνετε αυτό να το κάνετε σε ανάμνησή μου. Η Θεία Ευχαριστία και πιο γενικά τα σημεία των μυστηρίων είναι τα σημεία, τα εξωτερικά εκείνα που περιγράφουν μια νέα ζωή που εμφυτεύστηκε στον άνθρωπο και βιώνεται, μια νέα ζωή που αυτά τα σημεία μας προκαλούν να την τροφοδοτούμε με την καρδιά μας, με την θέλησή μας, με την νόησή μας, με τη ζωή μας και από εκείνα να έλκουμε τροφοδοσία για αυτά. Εξηγούσαν, γράφει ο Άγιος Λουκάς, όσα συνέβηκαν στον δρόμο και πώς τον αναγνώρισαν στον τεμαχισμό του ψωμιού. Όταν πήρε το ψωμί, ευλόγησε και αφού το έκοψε, τους το έδωσε. Και ο Ευαγγελιστής σημειώνει
Τότε τα μάτια τους ανοίχθηκαν και τον αναγνώρισαν. Σημειώνει ακόμα ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά ο συνοδοιπόρος Ιησούς έγινε άφαντος, δηλαδή αόρατος. Δεν χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε, δεν είναι απόν. Είναι πάντοτε εκεί μαζί τους με άλλο τρόπο. Όχι όπως ήταν ορατός μέχρι τώρα. Τώρα πια το μπορούν να δουν μόνο τα σημεία της παρουσίας του. Ο τεμαχισμός του άρτου είναι μια χειρονομία, ένα σημείο που μαρτυρεί την παρουσία του Ιησού εσταυρωμένου, του Ιησού αναστημένου, του Ιησού ένδοξου Κύριου, παρόντα μέσα στην κοινότητα των μαθητών του, την Εκκλησία του. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συνοψίζει και τους τρεις σταθμούς της ύπαρξης του Ιησού. Του Ιησού από τη Ναζαρέτ που περιόδευε και κήρυτε, του αναστημένου Χριστού που για ορισμένο χρόνο έζησε με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση, και του αναστημένου Κύριου που είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία του. Η χάρη του αναστημένου Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας. Χριστός Ανέστη, αλληλούια, αλληλούια.